Νίκο είμαι εδώ μαζί μας. Νίκο μου, λίγο μετά το μεσημέρι χθες βγήκε και mm. ε, το άρθρο, η είδηση τέλο πάντων, ότι ο κύριος τη διεκδικεί το Δήμου Λευκοσάς. Έχει κατοχυρωθεί αυτό, έχει κλειδώσει. Όχι, όχι. 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 Λοιπόν, ε, ακούγεται ότι στις προηγούμενες ημέρες ότι υπήρχαν κάποιες ανησυχίες mm -hmm. από τα κόμματα, τα υπόλοιπα. Που, με τα οποία προτίθεται ο Δημοκρατικό Συναγερμό να συνεργαστεί ε, για την διεκδίκηση κάποιων mm -hmm. ε, δήμων ή και περιφερειών ή και αντιδημαρχιών, αν θέλει. Ε, και αυτά, ω γνωστόν, δεν ήταν άλλα από τον ο Δημοκρατικό Κόμμα και την, ε, και την ΔΥΠΑ, όσον αφορά την υποψηφιότητα Ανδρέα Κωνσταντίνου για την ε, Δημαρχία Λευκοσία. Mm -hmm. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε η όλη συζήτηση. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις στο δίκο σε επίπεδο τοπικών επιτροπών όσον αφορά τα κριτηρία και το προφίλ, αν θέλεις, που πρέπει να έχει ο Δήμαρχος Λευκοσίας, ειδικά για τον Δήμο της Πρωτεύουσας. Δεν υπήρξε οτιδήποτε αρνητικό από κανέναν όσον αφορά τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, τον Δήμαρχο <σπονίηθαι> Αγκλαντζάς. Ε, είναι σωστό να το, να το πούμε και αυτό. Ε, αλλά ως προς το νεαρό της ηλικία αν θες, ως προς το προφίλ ε, που θα πρέπει να έχει ο, ο νέος δήμαρχος του Λευκοσίας, του νέου αυτού μεγάλου δήμου, της πρωτεύουσας της, ε, της Κύπρου. Ε, έγινε μια συνάντηση προχθές ε, Δημοκρατικού Συναγερμού και ΔΥΠΑ και σε αυτό το τραπέζι ο πρόεδρος της ΔΥΠΑ, ο κ. Καρογιάν, ε, έριξε το όνομα του Νίκου Τορναρίτη, παρουσία του Νίκου Τορναρίτη, ε, mm -hmm. για την Δημαρχία της Λευκοσίας. Αλλά πρώτη είναι ο κύριος Καρογιάν κύριο τον κ. Τορναρίτη, ναι. το Δημοκρατικό Συνέδριο. Ε, ναι. Ε, υπήρξε μια ψυχρολουσία στην αρχή, δεν ε, το περίμεναν φυσικά όλοι οι παρευρισκόμενοι αυτό. Ε, προχώρησε όμως αυτή η συζήτηση, έγιναν κάποιες ε, σκέψεις κατά τη διάρκεια της ε, ημέρα την ε, Δευτέρα και Στη συνέχεια έσκασε η βόμβα ω είδηση. Ε, το θέμα τώρα είναι ε, ο ίδιος ο Νίκος Τωρναρίτης, ε, πώς ε, θα αντιμετωπίσει αυτή την ε, κατάσταση. Είναι και μια, ένα άλλο σκέλος το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, ο Νίκο Τόρναρτη ήταν ο πρώτο ο οποίο είχε σπεύσει τότε να, να σπρώξει, αν θε, να στηρίξει την υποψηφιότητα Ανδρέα Κωνσταντίνου για τον Δήμο Αγλαντιά όταν κενώθηκε η θέση, ναι, όταν ε, έφυγε από την δημαρχία της Αγλαντιά ο Χαράλαμπος Πετρίδη και έγιναν ε, εκλογέ ε, για την αναπλήρωση τη θέση. Ε, υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ του. Ε, Προχθέ το βράδυ, μάλιστα, οι δύο συναντήθηκαν. Ε, τα είπαν επί του συγκεκριμένου θέματο πριν σκάσει αυτή Α, η Καλά, εντάξει, προφανώ οι δύο το ήξεραν, ναι. βέβαια, δεν το έμαθαν ε, από το δημοσίευμα. Και η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει συνομιλήσει με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου για να δει τι προθέσει του ει περίπτωση που δεν προκριθεί η δική του υποψηφιότητα, ε, υποψηφιότητα. αλλά η υποψηφιότητα Νίκο Τορναρίτη. Ε, και μάλιστα του ανέφεραν ότι επιθυμούν να τον στηρίξουν για την αντιδημαρχία Αγλαντζά, σε περίπτωση που αποδεχτεί και στηρίξει και αυτό. Ο κύριο Τωρνατή το σκέφτεται ενώ κλείνει προ κάποια κατεύθυνση, χωρί βεβαίω να πούμε κάτι το οποίο δεν θα στέκει. Εμεί θέλουμε να μιλάμε. Θα σου πω αυτό που στέκει. Ε, ωραία, ευχαριστώ. αν, τι ε, αν μη τι άλλο, με τα θα σου πω ότι ο Νίκο Τωρναρίτη είναι κολακευμένο από αυτά που ακούει τι τελευταίε ημέρε ε, για το όνομά του και το γεγονό ότι ε, ο ίδιο έχει αυτό το προφίλ που Πρέπει να έχει αυτό που θα βάλει το κουστούμι του Δημάρχου Λευκοσία. Υπάρχουν όμω και κάποια άλλα ερωτηματικά ε, και κάποιε άλλε αντιδράσει που έρχονται και λένε Μα γιατί ο Νίκο Τορναρίδη το έχει και δεν το έχει, για παράδειγμα, η κυρία Απειλίδου και δεν τη το προτείναμε από να, την Δημήτρη Τόρναρντ. πάλι αφή, με την κυρία Πιλίδου. Γιατί Πηλίδου. δεν το έχει ο δεν κύριος Τόρναρντ. Δεν θέλει Πετρίτς. γυναίκα, παιδιά. Σύμφωνο. Μα δεν θέλει γυναίκα. Μα με το ζόρι να τη βάλουμε υποψήφια. Κάποιοι όμω <laughs> από αυτού που <laughs> πλέον δεν θέλουν Χαραλαμβός να είναι υποψήφια. Χαράλα Πετρί και Νίκο Νουρή, για παράδειγμα, ο οποίο έχει την εμπειρία του Υπουργείου Εσωτερικών, του Αντιδημάρχου Λευκοσία. Τον Λευκοσίας. ρωτήσανε τον κύριο Νουρί για παράδειγμα. Εγώ αυτό θέλω να καταλάβω. Αν του ρωτάνε του ανθρώπου πρώτα ή απλώ του προτείνουν. Έχει μεγάλη διάφορα. Υπήρχε... σε ρωτάω εσένα. Θέλει να, να σε βάλω υποψήφιο. Αν έρθω εγώ σε ένα τραπέζι και εσύ δεν έχει ιδέα, κάθεσαι αμέριμνο εκεί στην καρέκλα σου. Να βάλουμε τον Νίκο. Mm -hmm. μα τον Νίκο να ρωτήσαμε τον. Κάποιε φορέ του ρωτά και μετά. Α, δεν ξέρω πώ πάει. Φτυχώ που με ενημερώνει και εσύ. <laughs> λοιπόν, <laughs> ναι. εκεί και πέρα ε, υπάρχουν κάποια άλλα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν όσον αφορά τι ανακατατάξει που θα υπάρχουν στο Δημοκρατικό Συνεδριασμό. η mm -hmm. περίπτωση που ο Νίκο Τορναρίδη είναι τελικά ο υποψήφιο για την Δημοκρατία ναι. Λευκοσία <laughs> και εκλεγεί. Ε, πρώτη η κυρία Ξένια Κωνσταντίνου για την, mm -hmm. ε, για την Βουλή, σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Νίκο Τορναρίτη. Mm -hmm. Ένα πράγμα το οποίο, ε, ένα όνομα, ένα άτομο το οποίο είναι καθόλου αποδεκτό ε, από πλευρά ηγεσία Δημοκρατικού Συναγερμού και προκρίνουν μια τέτοια αλλαγή. Mm -hmm. Και επίση ε, πάρα πολύ σημαντικό ακόμη και η, και η θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Δημοκρατικού σωστό, σωστό. Συναγερμού. Έχει το... Σε αυτή την περίπτωση, ε, από τη στιγμή που ο, ε, οι πληροφορίες λένε ότι ο Νούφρος Κουλάς δεν ενδιαφέρεται για αυτήν τη θέση, mm -hmm. θα ήθελε να παραμείνει στη θέση του εκπροσωπού τύπου του κόμματος, ε, το πρώτο όνομα το οποίο βγαίνει μπροστά και ακούγεται δεν είναι άλλο από αυτό του πρώην ε, εκπροσωπού τύπου του κυρίου Δημήτρη Δημητρίου. Μας. Το ρωτήσαμε τον κύριο Δημητρή. Ε, να, να τον πάρουμε να τον ρωτήσουμε, αν ενδιαφέρον. Τέλο πάντων, βεβαίω. Να το στείλω τώρα μήνυμα του κύριου Δημητρίου. Ή, ήταν τόσο αλυσιδωτέ οι εξέλιξει οι χθεσινέ που ακόμη και να ήθελε να μιλήσει με όλου ε, θα, ήταν, θα ήταν αδύνατο. Στέλνω με... μήνυμα του κύριου Δημητρίου να δω, μου απαντήσει. Σε ευχαριστώ. Έχουμε με κάτι τον άλλη Δημήτρη, άλλο. Δημητρίου και την Ξενιά Κωνσταντίνου έχω να σου πω ότι δεν πρόλαβα να μιλήσουμε. Με όλου του υπόλοιπου Και μιλήσεις. με την κυρία Κωνσταντίνου θα ήθελα να μιλήσουμε και με τον κύριο Δημητρίου να μα πούνε τι λένε οι ίδιοι. Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Να σε καλά.